Ο πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως, κ. Καραμανλής, έδινε επίσκεψη του αρχηγού των καταξηράν δυνάμεων του ΝΑΤΟ, κ. James Russell, ο οποίος είχε συνεχείες συνεργασίες μετά του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, κ. Πρωτοπαπαδάκη, ως και μετά των αρχηγών των επιτελείων στρατού, ναυτικού και αεροπορίας. Η επίσκεψη του Ναυάρχου Ράσελ έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν ενδιαφέροντα θέματα αφορώντα τα αμυντικά προβλήματα της χώρας, επίσης δε και το θέμα των συνδυασμένων ασκήσεων ΝΑΤΟ, οι οποίες θα γίνουν τον Σεπτέμβριο εις ελληνικών έδαφος. Η Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο ίδρυμα της χώρας, υπεδέχθη εις επίσημον τελετήν των νέων ακαδημαϊκών κ. Κωνσταντίνων Τσάτσων, καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τελετή, την οποία ετοίμησε για τις παρουσίες του η αυτού μεγαλειώδης ο βασιλεύς μετά του διαδόχου Κωνσταντίνου, ήρχισε με την παράδοση των διασύμων της Ακαδημίας εις των κ. Τσάτσων από τον πρόεδρο της Ακαδημίας. Ακολούθησε η προσφώνηση του ακαδημαϊκού κ. Τριανταφυλοπούλου. Ο νέος ακαδημαϊκός, ο οποίος εξελέγει στην έδρα της φιλοσοφίας, εις την αναρτήριον ομιλία του ανέπτυξε επί δύο ώρων το θέμα «Εαντινομίε του πρακτικού λόγου» ενώπιον πυκνοτά του ακροατηρίου και παρισταμένων του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, του Προέδρου της Βουλής κ. Ροδοπούλου, του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ. Κανελοπούλου και πολλών άλλων μελών της κυβερνήσεως. Η αυτού βασιλική υψηλότης ο διάδοχος Κωνσταντίνος, δια πρώτην φοράν από τις ενηλικιώσεώς του, δέχεται υπό την αρμοδιότητά του ως αντιβασιλέως την επίσκεψη του πρεσβευτού της Συρίας, ο οποίος ανέρχεται εις τ' Ανάκτορα δια να επιδώσει, σύμφωνα με τα διπλωματικά έθιμα, τα διαπιστευτήριά του. Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της ελληνικής κυβερνήσεως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθηγητής κ. Hans Furler, έφτασε εις Αθήνας. Τον κ. Furler υπηρέχθη στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Προεδρίας κ. Μακρύς. Σκοπός της επισκέψης του κ. Furler είναι η συζήτηση θεμάτων της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Ο Υπουργός Προνοίας κ. Στράτος και ο Υφυπουργός Υγιεινής κ. Ψαρέας επεθεώρησαν των χώρων όπου με γοργόν ρυθμών συντελείται η κατεδάφιση των προσφυγικών παραγκών εις των συνοικισμών Αγίου Φανουρίου Νικαίας. Το ανασυγκροτούμενο κράτος κατεδαφίζει τα παραπήγματα του παρελθόντος, δίνει οικόπεδα εις τους κατοίκους των και δάνειο για το χτίσιμο του καινούργιου σπιτιού τους. Τη θέση της ετοιμόρροπης παράγκας θα πάρει γρήγορα το διόροφο, υγιεινό και μοντέρνο σπίτι. Στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, για πρώτη φορά ένα πετρελαιοφόρο μετασκευάζεται σε φορτηγό ξηρού φορτίου. Ανάδοχος του πλοίου, το οποίο ανήκει στην κλάση των 22.000 τόνων, ήταν η σύζυγος του Υπουργού Συντονισμού κ. Παπαλιγούρα, η οποία το ονόμασε «Παγκόσμιον Άρμα». Η κατασκευή έγινε σε χρόνο ρεκόρ τριών μόνον μηνών. Το παμπάλαιον σύστημα διαφυλάξεως με αλυσίδες των ισοπαίδων διαβάσεων, εκεί όπου διασταυρώνονται με τις σιδηροδρομικές γραμμές, απεδείχθη ανεπαρκές και επικίνδυνο. Ένας Έλλην τεχνικός έχει να μας προτείνει κάτι καλύτερο και ασφαλέστερο. Μια σιδερένια δοκός τοποθετείται πλάι στις γραμμές του σιδηροδρόμου 1000 μέτρα πριν από τη διάβαση. Το τρένο που περνά τροφοδοτεί αυτομάτως με ρεύμα τη δοκό, η οποία μεταβιβάζει ακαριέως την προειδοποίηση στο σύστημα ασφαλείας της διαβάσεως. Μια σιρήνα αντυχεί, ένα κόκκινο φως ανάβει και οι κάθετες μπάρες πέφτουν αυτομάτως και φράζουν το δρόμο. Μετά τη διέλευση, ο δρόμος ελευθερώνεται αυτομάτως. Κάθε εμπόδιο μεταξύ των γραμμών εμποδίζει τις μπάρες να κλείσουν και ειδοποιείται αντιστοίχως ο μηχανοδηγός να σταματήσει εγκαίρως. Οι δοκιμές εστέφθησαν υπό επιτυχίες και η εφαρμογή του νέου συστήματος θα αποκλείσει ασφαλώς στο μέλλον τα ατυχήματα των ισοπαίδων διαβάσεων.
καθιερωμένο ετήσιο εορτασμό τη υποπαντή στην Καλαμάτα εγένετο και φέτος με κάθε επισημότητα. Την περιφορά τη εικόνα παρακολούθησαν ο υφυπουργό Υγιεινή, κ. Ψαρέα, εαρχέτη πόλεω και πλήθο κόσμου. Στο Ζάπιο Μέγαρο, ο οργανισμός Ελληνικό Παπούτσι και Δέρμα οργάνωσε με τη συμπαράσταση της Διευθύνσεως Βιοτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας την έκθεση Δερματίνων Ειδών. Στην έκθεση μετέχουν 53 Έλληνες βιοτέχνες υποδημάτων, 8 επιχειρήσεις βυσοδευσίας και 3 ξένοι οίκοι δερματίνων ειδών. Θα επιδειχθέντε στην έκθεση σύγχρονα μέσα κατεργασίας, η εξαίρετος ποιότης των δερμάτων και η επιδεξιότητα των Ελλήνων βιοτεχνών αποδεικνύουν ότι η Ελλάς μπορεί κάλλιστα να συναγωνιστεί σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της κοινής αγοράς όσον αφορά το παπούτσι πολυτελείας. Στην αίθουσα Ζυγού, ο ζωγράφος Γιώργος Σικελιώτης εκθέτει μια ωραία σειρά από πίνακες με θέμα τους γυρολόγους της Αθήνας. Εξάλλου στην αίθουσα Καλών Τεχνών, ο διακοσμητής Μιχάλης Καντζουράκης παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα έκθεση με διαφημιστικές αφίσες. Τα 100 χρόνια του Καραγκιόζη εορτάστηκαν με πανηγυρική παράσταση του Θεάτρου Σκιών από τον εκπαραδόσεως καραγκιοζοπαίχτη Χαρίδημο. Έτσι, στον αιώνα του Σινεμάσκοπ, οι γάμοι του Καραγκιόζη αφήνουν με τη σκιά τους μια τελευταία ανάμνηση πάνω στο φωτισμένο πανί. Με την ευκαιρία της πρεμιέρας της ταινίας «Πονεμένη πριγκίπισσα», η Μαρίνα Βλαντή επισκέπτεται της Αθήνας για να συναντήσει, ή μάλλον για να τη συναντήσουν, οι Έλληνες θαυμαστές της, που της επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Τη συνοδεύει ο διάσημος συναδελφός της, Ζωάν-Πιέρ Κασέλ. Ακολουθεί μια επίσημη δεξίωση και η απαραίτητη πόζα με διασημότητες του ελληνικού θεάτρου και της οθόνης.